Να πάμε στον κύριο Στρατή Φλεμετάκη, είναι πρόεδρος κοινότητας Βαμουχανίων. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα εντωμεταξύ. Την καλησπέρα μας, Στρατή. Στον Ενικό να μιλάμε, στον Ενικό. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που δίνεται να προάγουμε και εμείς το χωριό μας. Ένα παραδοσιακό οικισμό που η ιστορία του ξεκινάει από τον 8ο αιώνα. Και όπως ξεκινήσατε κι εσείς, στη νεότερη ιστορία υπήρξε η πρωτεύουσα των Σφακίων. Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι και σήμερα παλαιότεροι αναφέρουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της περιοχής ακόμα και σήμερα. Ζηλεύουμε πάρα πολύ. Από πίσω βλέπουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα με το πλακόστρωτο. Και πραγματικά είναι ένας ζηλευτός τόπος. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι από πίσω για να στηρίξουν την προσπάθειά σας. Η ιστορία αυτή, όπως είπατε, αποτυπώνεται στα κτίρια που βλέπετε πίσω μου και είναι διάσπαρτα μέσα στο χωριό και στον παλιό οικισμό που είμαστε τώρα, στα καλντερίμια όπως λέμε εμείς. Σωστά. Και έχει ξεκινήσει από παλαιότερα μία προσπάθεια, τα σπίτια αυτά είναι ακόμα και έρχονται και από τον 16ο αιώνα, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια και συνεχίζει η προσπάθεια αυτή με ευρωπαϊκούς πόρους, με προγράμματα που τρέχουν και με την ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα των χωριανών να αναπαλαιώνονται αυτά τα σπίτια και να έχουν γίνει ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής προβολής του χωριού και να φιλοξενούν τουρίστες αυτά τα κτίρια. Είδατε πόσο σημαντική είναι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία που για ορισμένους αποτελεί ταμπού, αλλά στην περίπτωση μικρών περιοχών, ορεινών δήμων, περιοχών, χωριών, για να μιλήσω γενικότερα για δήμους, είναι αναγκαία. Οπότε έφτιαξαν αυτοί οι άνθρωποι τα σπίτια τους, τα αναπαλαίωσαν που λένε και αυτή τη στιγμή αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση, ειδικά μέσα σε μια τουριστική περίοδο. Έτσι. Και αυτό που προσπαθούμε εμείς εδώ πέρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πριν βέβαια, είναι να μην μας ενδιαφέρει μόνο η θερινή σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν δηλαδή, ναι, αλλά να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν και το περισσότερους και το χειμώνα με εναλλακτικό τουρισμό και με διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα, εντάχει θα σας πω ότι εδώ πέρα γίνονται μαθήματα παραδοσιακής κουζίνας, γίνεται η ελαιοκοδομιδή, με ποιον τρόπο γίνεται το μάζιμα της ελιάς, το φτιάξιμο του κρασιού, η παραγωγή του κρασιού και όλα αυτά είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να προσεγγίσουμε τους τουρίστες και τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι και τα τελευταία χρόνια μάλιστα εδώ πέρα. Τους αποκαλούμε συγχωριανούς μάλιστα, γιατί πολλοί έχουν μείνει εδώ πέρα και έχουν αγοράσει περιουσίες και έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας. Στρατή, οι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή, πώς είναι ο αριθμός τους? Οι μόνιμοι κάτοικοι στο Βάμο, στο χωριό του Βάμου, είναι γύρω στους 600 κατοίκους. Στο Βάμο μιλάμε, ναι, αλλά τριγύρω υπάρχουν και άλλα χωριά. Είναι γύρω στα... Ο Αποκόρνας αποτελείται από ένα σύμπλεγμα χωριών, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι πάνω από 8.000 με 9.000 κόσμου. Μάλιστα. Αναφορικά με το υψόμετρο, πόσο ψηλά είστε εκεί? Είμαστε γύρω στα 600 μέτρα, 450, θα σας γελάσω, 600 μέτρα από τη θάλασσα. Δεν είμαστε πολύ ορεινά. Αλλά έχει πάρα πολύ ήπιο κλίμα, το οποίο προσελκύει τους Ευρωπαίους πολίτες και τους τουρίστες και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Να πάμε λίγο στο αν οι αρχές, οι φορείς, το κεντρικό κράτος έχουν στρέψει το βλέμμα σε περιοχές όπως εκεί ο Βάμος στα Χανιά και αν χρειάζεστε κάτι συγκεκριμένο. Κοιτάξτε να δείτε, για να επιτύχουμε όλα αυτά που προείπαμε και για να γίνει αναπαλαίωση των κτηρίων αυτών, ναι, και όλες αυτές οι διαδρομές που βλέπετε από παλαιότερα κονδύλια ευρωπαϊκά αλλά και με τη βοήθεια της περιφέρειας, τα έχουμε πετύχει, έτσι. Και με τη σημερινή εποχή που με το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε καλύτερα και με τη βοήθεια και της περιφέρειας και των δήμων
και των τεχνικών υπηρεσιών γίνεται καλύτερη ενημέρωση με τα προγράμματα που τρέχουν και με τους ευρωπαϊκούς χώρους καταφέρνουμε όσο δυνατό περισσότερα να φτιάχνουμε και να προχωράμε να κάνουμε πιο όμορφο τον τόπο μας. Ποιο είναι ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά από πολύ όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε στο Βάμο. Είναι η Μονή Καρυδίου που έρχεται γύρω στο 18ο αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, είναι οι 18 καμάρες που έχει, ήταν το παλιό ηλιοτριβείο εκεί πέρα. Έχει παραδοσιακά καφενεία, έχει ταβέρνες με παραδοσιακό φαγητό, έχει φυσιολατρικές διαδρομές και πεζοπορίες, οι οποίες φτιάχτηκαν από την περιφέρεια και με τη βοήθεια και με τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας. Ναι. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, ήσυχο, το οποίο μπορεί κανείς να αποδράσει στη το φύση. Το μήνυμα, επειδή μας κάνατε και ποδαρικό σήμερα στην εκπομπή, στη σημερινή εκπομπή της Τετάρτης, ναι, το μήνυμα που στέλνετε εδώ στους τηλεθεατές ποιο είναι, ο Βάμος τι στέλνει, τι έχει να πει, με φόντο βέβαια ένα καλοκαίρι που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, όχι μόνο με τις θερμοκρασίες, αλλά και με τις κρατήσεις και με την κίνηση και με τον τουρισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Ο σκοπός είναι και ο στόχος όλων πρέπει να είναι να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Βάμου, του χωριού μας, και την ίδια στιγμή να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα διατηρήσουν το χωριό ζωντανό και θα έχουν προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Μάλιστα. Και την κοινωνία. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Στρατή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε εκεί όλοι οι νέοι αυτό που έχετε πράξει μέχρι και σήμερα, αυτές τις πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανό τον τόπο, έναν ιστορικό τόπο εκεί στον Αποκόρωνα.